Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με τα κόμματα να στρέφουν πλέον το βλέμμα στον προεκλογικό τους αγώνα, ένα μήνα πριν από τις κάλπες της 7ης Ιουλίου, μήνυμα συστράτευσης και αισιοδοξίας απίφθινε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Το πολιτικό θερμόμετρο της αντιπαράθεσης συνεχίζει να είναι στο κόκκινο με αφορμή το θέμα των μετατάξεων, ενώ σημείο τριβής αποτελεί και η νέα δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για τον Α, η οποία στην πρόθεση ψήφου δίνει προβάδισμα 7,7% στη Νέα Δημοκρατία. Με την κλεψίδρα να μετρά αντίστροφα το χρόνο για τις κάλπες της 7ης Ιουλίου, μήνυμα συστράτευσης και αισιοδοξίας έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας για νίκη στις εθνικές εκλογές, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Το παιχνίδι είναι ανοιχτό, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός, ενώ πρόσθεσε, σύμφωνα με τις ίδιες κομματικές πηγές, ότι στο επίκεντρο της μάχης της βουλευτικής κάλπης θα πρέπει να τεθεί η προγραμματική συζήτηση σε κάθε τομέα. Θα πρέπει να καταθέσουμε το δικό μας σχέδιο για την επόμενη μέρα, ώστε οι πολίτες να μπορούν να συγκρίνουν τα προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη μάχη για το μέλλον αυτού του τόπου. Δεικτικό αλλά και σαφέστατο σχόλιο του Αλέξη Τσίπρα για την υπόθεση με τις μετατάξεις στη Βουλή και τις κατηγορίες ίσωμης αντιπολίτευσης περί ρουσφετολογικών τροπολογιών. Όλοι οφείλουμε να είμαστε πολύ αυστηροί με τους εαυτούς μας, δείχνοντας μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που είναι ξένες στις αρχές και τις αξίες του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς. Λίγο πριν από την επίσημη προκήρυξη των πρόωρων εθνικών εκλογών, δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για τον τηλεοπτικό σταθμό Α δίνει σαφές προβάδισμα 7,7 ποσοστίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει στην πρόθεση ψήφου 31,2%, ενώ ΣΥΡΙΖΑ 23,5%. Ακολουθεί το Κίνημα Αλλαγής με 6,1%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 3,8% και η Χρυσή Αυγή με 3,6%. Η αδιευκρίνηστη ψήφος αγγίζει το 14,4%. Ποιο είναι το σχόλιο σας σε σχέση και με το τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις τώρα? Κοιτάξτε, εμείς ξεκινάμε από ένα δυσμενές ευρωεκλογικό αποτέλεσμα, οπωσδήποτε. Τα πάντα είναι δυνατά και παλεύουμε για το καλύτερο δυνατό. Οι μετρήσεις που δίνουν, βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι εξαιρετικά ευνοϊκές για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό ούτε αλαζονία μας δημιουργεί, ούτε διάθεση εφησυχασμού. Σας ικανοποιεί αυτό το 6% που δόθηκε χθες μετά και από τις ιστορίες με τον κύριο Βενιζέλο? Εμείς θα είμαστε πιο ψηλά από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και αυτό διότι έχει απελευθερωθεί πολλής κόσμος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την επόμενη τετραετία θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Διήμερη περιοδία σε νησιά της Δωδεκανήσου πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με πρώτο σταθμό τη Ρόδο. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας συναντήθηκε με τον δήμαρχο του νησιού και τον περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, εκπέμποντας μήνυμα ενότητας εν ώψη των εθνικών εκλογών. Από το νησί των Υποτών και με τους αιρετούς που πέτυχαν το 2-2 για τις γαλάζιες υποψηφιότητες στις αυτοδιοικητικές εκλογές σε Ρόδο και Νότιο Αιγαίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέπεμψε μήνυμα συστράτευσης. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια είμαστε πολύ λίγοι για να είμαστε διχασμένοι. Την επόμενη μέρα ενωμένοι θα προχωρήσουμε μπροστά, διότι ενωμένοι μπορούμε να διεκδικήσουμε την καλύτερη Ελλάδα που μας αξίζει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και τα στελέχη του κόμματος περπάτησαν στους δρόμους της πόλης. Ξαφνιάστηκε ευχάριστα από το δέσιμο της βάσης με τα σύμβολα του κόμματος. Θέλω να το δείξεις εδώ, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Να σε καλά. Αυτό δεν έχουμε τίποτα. Να σε καλά. Εδώ είναι το καρδιά. Στην καρδιά. Συνομίλησε με νέους. Ο φίλος εδώ. Πώς χρόνος είναι? 17. Να είναι ψηφοφόροι. Έλα εδώ, ορίστε. Πρώτη Νέα Δημοκρατία στη νεολαία. Και έγινε για ακόμη μία φορά δέκτης παραπώνων για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η Μακεδονία πρόεδρε τίποτα. Πληγώνει πάρα πολύ. Μας πονάει όλους. Είμαστε όλοι Μακεδόνες. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει την περιοδία του στη Δωδεκάνησο με μία επίσκεψη υψηλού συμβολισμού στο Καστελόριζο. Στο κέντρο της Αθήνας βρέθηκε η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής Φόφη Γεννηματά, συνοδευόμενη από υποψήφιους βουλευτές του κόμματος που κατεβαίνουν στην Α και Β Αθήνας. Σε δηλώσεις της η κυρία Γεννηματά, αφού συνομίλησε με αρκετούς καταστηματάρχες στην περιοχή, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας που πλήρωσε ακριβά την πολιτική και τις δεσμεύσεις Τσίπρα. Χρειάζεται ουσιαστική στήριξη, όχι προεκλογικές παροχές εξαγοράς, ανέφερε ακόμα στη δήλωσή της η πρόεδρος του Κινάλ, η οποία επισκέφθηκε επίσης το Athens Pride.
Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων να εξετάζονται στην άλγεβρα, στο δεύτερο κατά σειρά μάθημα. Τα θέματα χαρακτηρίστηκαν βατά για καλά διαβασμένους μαθητές. Γυμνοί ή ημίγυμνοι ποδηλάτες βγήκαν χθες στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, συμμετέχοντας για 12η χρονιά στην παγκόσμια εκδήλωση που γίνεται σε περισσότερες από 70 πόλεις. Έστειλαν μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την απενεχοποίηση του ανθρώπινου σώματος. Ποδηλάτες όλων των ηλικιών ετοιμάζονται να συμμετέχουν στη γυμνή ποδηλατοδρομία που διοργανώνεται για 12η χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Δημιουργούν καλλιτεχνικά έργα στα σώματά τους με body painting, γράφοντας ακόμη και πολιτικά συνθήματα. Με κεντρικό σύνθημα, ήρθε η ώρα να βάλουμε ένα stop στην άσεμνη έκθεση των ανθρώπων και του πλανήτη, στη ρήπανση και τη βία. Δεκάδες ποδηλάτες, με μαγιό ή και εντελώς γυμνοί, ανέβηκαν στο ποδήλατό τους και έστειλαν μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος και τα ωφέλη από τη χρήση του ποδηλάτου στην καθημερινότητα των πολιτών. Όπως τόνισαν οι διοργανωτές, η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία είναι μια γιορτή διεκδίκηση για το ποδήλατο, το περιβάλλον, το ελεύθερο σώμα. Ένα διεθνές ειρηνικό κίνημα που συμμετέχουν σε αυτό περισσότερες από 70 πόλεις σε όλο τον κόσμο για την προώθηση του ποδηλάτου ως μέσο μετακίνησης και βιώσιμης κινητικότητας ενάντια στην κουλτούρα του αυτοκινήτου και της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Οι γυμνοί ποδηλάτες κινήθηκαν στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, ενώ πριν την έναρξη της δράσης πραγματοποιήθηκαν παράλληλες εκδηλώσεις με δρόμενα, ακροβατικά, μουσική και ξυλοπόδαρους. Το πρόγραμμα της λήξης περιελάμβανε συναυλίες με μουσική της Κάτω Ιταλίας και rock and roll. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο του Open στις 7 παρα 5 με τη Στέλλα Γκαντόνα. Καλό απόγευμα σε όλους.